Πρόσωπος τύπου της αστυνομίας είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Ανδρέου, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αγαπητού. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Δεν έχει εξουσία ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας και πάνω στην αστυνομία, γιατί διαφορετικά θα σας έκανε και εσάς ένα σχηματισμό. Δεν θέλω να σχολιάσω, κύριε Αγαπητού. Ελάτε. Λοιπόν, βεβαίως η όλη κατάσταση με τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια δεν σταματά. Κάποιοι παραμένουν απτόητοι, όσες προειδοποιήσεις και όσα θέματα κι αν έχουμε αναπτύξει όλοι μας από όλες τις πλευρές. Τσακώσατε ανήλικους με φωτοβολίδες προχθές στον αγώνα της ανόρθωσης με την Ομόνοια. Ναι, το περασμένο Σάββατο. Ο αγώνας μεταξύ ανόρθωσης της Ομόνοιας που έγινε στο Αντώνης Παπαδόπουλος στη Λάρνακα, κατά την προσέλευση των οργανωμένων οπαδών μίας εκ των δύο ομάδων πριν την έναρξη του αγώνα, έγινε ρήξη φωτοβολίδων και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας ώστε να σταματήσει αυτή η οκλαγωγία. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού έγιναν δύο αυτοφορές συλλήψεις. Συγκεκριμένα συνελήφθηκε ένα πρόσωπο ηλικίας 14,5 ετών, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ένας πυρσός χειρός, πυροτέχνημα δηλαδή, και ένα πρόσωπο ηλικίας 16,5 ετών, όπου στην κατοχή του επίσης εντοπίστηκε ένας πυρσός χειρός, 10 εργοστασιακές σκροτίδες και ένα λέιζερ. Και τα δύο αυτά πρόσωπα συνελήφθηκαν για αυτόφορα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αστυνομία, κατηγορήθηκαν γραπτώνας, ακολουθήθηκαν όλες τις διαδικασίες εφόσον πρόκειται για ανήλικα πρόσωπα και αναμένεται να κληθούν αργότερα ενώπιον δικαστηρίου. Εσείς πιέσετε να αλλάξει νομοθεσία, τώρα μου ήρθε, για σε ό,τι αφορά τους ανήλικους, κύριε Ανδρέου, για να είναι πιο παραδειγματικά, να μπορούν πιο παραδειγματικά να καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Και κάποιες φορές μπορεί να οδηγήσει και σε εγκληματική ενέργεια από την άποψη ότι κρατάνε κάτι το οποίο ενδεχομένως να είναι ακόμα και, πώς να το πω, να είναι να αποβεί μοιραίο για κάποιο όργανο, φωνικό όργανο. Ναι, συγγνώμη, ναι, ψάχνω τη λέξη, ναι. Αυτό είναι και μας απασχολεί σίγουρα. Τώρα όσον αφορά την νομοθεσία, εντάξει, πρόκειται για ανήλικα παιδιά, θα πρέπει και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή με την νομοθεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τα πρόσωπα αυτά, παρά το γεγονός ότι διαπράττουν αυτόφορα δικήματα, έχουμε την εξουσία, προχωρούμε σε συλλήψεις. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ανακρίσεις που γίνονται, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Στην παρουσία δικηγόρων, κηδεμόνων, γονιών και γίνονται όλες οι διαδικασίες. Αυτό που μας απασχολεί έντονα, κυρία Αγαπητού, αυτή τη στιγμή είναι πώς αυτά τα παιδιά έχουν στην κατοχή τους, πώς προμηθεύτηκαν αυτά τα αντικείμενα, αν οι γονείς τους στο τέλος της μέρας γνώριζαν για την κατοχή αυτών των αντικειμένων. Και αντιλαμβάνεστε και με αυτή τη μικρή ηλικία πόσο όταν χρησιμοποιούν αυτά τα επικίνδυνα αντικείμενα, πόσο επικίνδυνα είναι τόσο για τους ίδιους, αλλά και για άλλα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται ειδικά μαζεμένα σε αυτούς τους χώρους που υπάρχει αρκετός κόσμος. Μάλιστα. Εντάξει. Επειδή τα λέμε πάρα πολύ συχνά, τώρα μπορεί να εκφράσω και προσωπική μου άποψη και γνώμη και δεν είναι η θέση μου να το κάνω. Ωστόσο, θα πρέπει όντως να δούμε τι συνέπειες μπορεί να έχουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή και οι δαιμόνες τους, τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή, να σφίξουν λίγο περισσότερο τα λουριά, γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τα λέμε κάθε φορά μεταξύ μας, κύριε Ανδρέου, εσείς κάνετε τη δουλειά σας, εμείς κάνουμε τη δική μας. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συμμόρφωση στο γενικό. Τέλος πάντων, τώρα πάμε σε